Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε για άλλη μια φορά στο πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας στην αρχή μιας γνωριμίας. Σας το έχω πει πολλές φορές ότι από την πολυετή πείρα μου, δουλεύοντας με ζευγάρια και από προσωπική πείρα, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι γλιτώνουμε από πολύ υπερβολικό, αχρίαστο πόνο, εάν είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην αρχή μιας γνωριμίας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube. Πατήστε like σας παρακαλώ στα βίντεο, εάν όντως σας αρέσουν τόσο πολύ όσο μου γράφετε. Μερικές φορές θυμάμαι ότι είμαι YouTuber και τα λέω. Λοιπόν, έκανα εγώ κάτι λάθος, ρωτάει μια κοπέλα. Καλησπέρα Θέκλα μου, χαίρετε. Θέλω να θίξω ένα σοβαρό θέμα. Θα το ονόμαζα love bombing και ξεσκέπασμα. Η έκφραση love bombing σημαίνει τον βομβαρδισμό αγάπης που κάνει στην αρχή ένας επιτίδιος, ένας νάρκισσος, προκειμένου να ελκύσει, να έλξει κοντά του το υποψήφιο θύμα του. Γνώρισα ένα παιδί ηλικίας 30 ετών, όπως είμαι και εγώ, άρα η φίλη μας γράφει είναι 30 χρόνων και γνώρισε κάποιον άνδρα 30 χρόνων. Γνωριστήκαμε σε ένα site γνωριμιών, σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών δηλαδή, και μου έδειξε φουλ ενδιαφέρον, ώσπου βγήκαμε για καφέ. Προτού δεις τον άλλον από κοντά, προτού το συναντήσεις, δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα και χρειάζεται να κάνεις όχι μόνο μια συνάντηση για να σιγουρευτείς ότι όντως αυτό το πρόσωπο είναι όπως το φαντάστηκες, ότι είναι, όπως σε οδήγησε να το φανταστείς, όπως σε οδήγησε να την φανταστείς πως είναι. Εγώ ένιωθα έτσι και έτσι. Α, στην πρώτη συνάντηση ένιωθες έτσι και έτσι. Υπέθεσα ότι ίσως είναι υγιές αυτό από όσα μας έχεις μάθει. Ναι, είναι υγιές. Είναι υγιές να μην ερωτευτείς κάποιον από τα μηνύματα. Λοιπόν, ο καφές πήγε εξαιρετικά. Εγώ του έδειξα εξ αρχής τι άνθρωπος είμαι, ακριβώς τι θέλω κλπ. Εδώ να πω, το νιώθω έτσι και έτσι, εάν είναι, μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος, μου αρέσει ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητα του, έτσι όπως φαίνονται σε αυτό το πρώτο ραντεβού. Βρίσκω ότι έχει καλά στοιχεία, αλλά δεν είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί του. Okay. Αν το έτσι και έτσι όμως σημαίνει, ένα κομμάτι μου ελκύεται και ένα άλλο κομμάτι μου με προειδοποιεί για κόκκινες σημαίες, δεν είναι εντάξει να προχωρήσουν από εκεί. Ξανασυνεχίζω από εκεί. Ξαναδιαβάζω αυτό που διάβασα προηγουμένως. Λοιπόν, ο καφές πήγε εξαιρετικά. Εγώ του έδειξα εξ αρχής τι άνθρωπος είμαι, ακριβώς τι θέλω κλπ. Και αυτός φαινόταν ήρεμος, λογικός, σοβαρός και μου έδειξε ενδιαφέρον. Μετά τον καφέ άρχισα να τον βλέπω κι εγώ αλλιώς. Μου άρεσαν τα μάτια του. Κόρη, κόρες, είπαμε πάμε σε ένα ραντεβού όχι για να δούμε την εξωτερική ομορφιά, αλλά για να δούμε την εσωτερική ομορφιά εάν υπάρχει. Όμορφοι εξωτερικά είμαστε όλοι. Όμορφοι εσωτερικά δυστυχώς δεν είναι όλοι. Ο εν λόγω κύριος είχε βγει από μια μακροχρόνια σχέση 8 ετών. 2 μήνες χωρισμένος. Απαναγία μου, αυτός δεν είχε ξεπεράσει ούτε τίποτα. Σε 2 μήνες από σχέση 8 ετών. Κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι τώρα, που ότι λέει για κάθε ένα μήνα σχέσης, κάθε ένα χρόνο σχέσης, μετά που θα χωρίσεις, θέλεις ένα μήνα να πενθήσεις. Και αυτό έχει να κάνει για υγιείς σχέσεις. Αν ήταν και προβληματικές σχέσεις, μπορεί να σου πάρει πολύ περισσότερο καιρό. Του είπα είναι νωρίς να προσχωρήσεις. Μ' αρέσει που χρησιμοποιείς το ρήμα να προσχωρήσω, δηλαδή προσχώρησε σε συγχώνευση. Να προσχωρήσει σε σχέση, γιατί μου έλεγε βγαίνω, γνωρίζω. Εσύ μου αρέσεις πάρα πολύ και θέλω να ξεκινήσω μαζί σου. Αγαπούλα μου, από 8 χρόνια σχέση, από 8 χρόνια γάμου, από 10 χρόνια σχέση, από 15 χρόνια γάμου, από 5 χρόνια γάμου να βγει κάποιος, στους 2 μήνες δεν είναι έτοιμος να κάνει σχέση. Όποιος κι αν είναι. Και να νιώθει έτοιμος, αυτό είναι ένδειξη παθολογίας. Μία υγιής προσωπικότητα θέλει το χρόνο της για να συνέλθει και να χωνέψει και να δουλέψει όλα όσα έχουν συμβεί και μέσα στη σχέση και στο χωρισμό. Από εκείνο το βράδυ ήθελε να μιλάμε μέρα νύχτα, να βγαίνουμε, με πρόσεχε πολύ.
Απλώς άρχισα να το ζω κι εγώ, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα κάποιον να σου φέρεται ωραία σήμερα, μου έλεγε μαζί. Α, μάλιστα, δεν βρίσκεις εύκολα κάποιον να σου φέρεται ωραία σήμερα. Βρήκαμε έναν που δεν μας άρεσε και πολύ έτσι και έτσι, μας άρεσαν μόνο τα μάτια του, αλλά όμως επειδή μας φέρεται καλά, όπως το ονομάζεις και εσύ ίδια, μας βομβαρδίζει με αγάπη, και επειδή δεν βρίσκεις εύκολα κάποιον να σε βομβαρδίζει με αγάπη, λες, ας το ζήσω. Mm-hmm. Μαζί σε όλα. Μάλιστα. Το πολύ μαζί είναι ύποπτο. Τώρα εγώ δεν λέω το πολύ μαζί σκοτώνει, εγώ λέω το πολύ μαζί από την αρχή είναι ύποπτο. Όλα άλλαξαν όταν έφυγε για τρεις μέρες σε μια άλλη πόλη λόγω της δουλειάς του. Και εκεί θα έβλεπε και την οικογένεια, τους φίλους του, άρα κατάγεται από εκείνη την πόλη στην οποία πήγε. Όσο έλειπε, μου μιλούσε πάλι συχνά, αλλά παρατήρησα κάτι που με πείραζε. Στο προφίλ του είχε κρατήσει τις φωτογραφίες με την πρώην, ενώ στη συζήτηση πάντα μου έλεγε τελείωσε για πάντα αυτή η ιστορία. Και μάλιστα χώρισαν επειδή την έπιασε να μιλάει και να βγαίνει με άλλη. Του έκανα συζήτηση για τις φωτογραφίες και του είπα ότι έτσι δεν προχωράς. Δηλαδή και εκτός της δικής μας γνωριμίας. Γενικώς δεν προχωράς με το να κρατάς φωτογραφίες της πρώην σου στο προφίλ σου. Αυτός μου είπε πως δεν είναι παιδάκι και γιατί να τη σβήσει και ότι η κοπέλα επίσης τις κράτησε. Δεν θα σας πω ότι εγώ που είμαι, νομίζω δεν είμαι παιδάκι και ότι ήμουν ένα παιδάκι πριν 2,5 χρόνια τα χώρισα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να σβήσω τις κοινές φωτογραφίες από όπου μπορούσα να τις σβήσω εσύ. Επειδή κάποιες κοινές φωτογραφίες και βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο που δεν έχουν ανεβαστεί από μένα, εκείνες δεν μπορώ να τις σβήσω. Αλλά από τα προφίλ μου τις έσβησα. Όχι γιατί μισώ τον άνθρωπο, όχι γιατί δεν θέλω να θυμάμαι τα μαθήματα που έχω πάρει από το δεύτερο μου γάμο, αλλά επειδή θεωρώ πως δεν είναι καλή ιδέα να διαφημίζω στο προφίλ μου ένα πρόσωπο με το οποίο δεν είμαι πλέον μαζί ή να διαφημίζω μια σχέση η οποία είχε ατυχή κατάληξη. Ατυχή κατάληξη, τυχερή ήταν η κατάληξη τελικά. Πολλές φορές το να χωρίσεις είναι θετικό και αναζωογονητικό και απελευθερωτικό, έστω και δεν το επιλέγεις ο ίδιος. Αλλά δεν είναι θέμα παιδιά, ότι είναι παιδιάστικο να σβήσεις τις φωτογραφίες. Ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, όχι τον μελλοντικό του σύντροφο, τον εαυτό του, δεν αφήνει στο προφίλ του στο Instagram, στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες αγκαλιά και μαζί και selfies και λοιπά με την πρώην σύντροφο, τον πρώην σύντροφο, την πρώην σύντροφο που την έπιασε να τον απατάει και τη χώρισε ή τον πρώην σύντροφο που σε χώρισε. Είναι ένα βήμα για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να συνειδητοποιήσει το τέλος της σχέσης για σένα. Όχι για τους άλλους, για σένα το κάνεις, είναι να διαγράψεις τις κοινές φωτογραφίες από τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ τις διαγράφω και από το κινητό μου και από το cloud. Τις έχω διαγράψει πριν 2,5 χρόνια. Και δεν το μετανιώνω. Δεν το έκανα με κακία, δεν το έκανα εκδικητικά και επιδεικτικά. Το έκανα γιατί τελείωσε εκείνο το κεφάλαιο. Και εφόσον τελείωσε ένα κεφάλαιο και δεν είναι κάτι που με χαρακτηρίζει τώρα, γιατί να το έχω εκεί να φαίνεται. Τι, για να δείξω ότι είχα και εγώ κάποτε άντρα, παρακάτω. Ή για να δείξει αυτός ότι είχε κάποτε κοπέλα, παρακάτω. Αν όντως είναι παρακάτω, τις διαγράφεις. Εκτός αυτού, εκεί στην πόλη του γυρνούσε όλοι έξω και στην παρέα του υπήρχαν και κοπέλες. Εντάξει, αυτό αν γινόταν συνέχεια μόνο θα με, πείραζε. Και εκεί όλα άλλαξαν. Όταν του είπα για αυτά τα δύο, άλλαξε η συμπεριφορά του τελείως. Θα διαβάσω. Εκτός αυτού, εκεί που ήταν στην πόλη του, γυρνούσε όλο έξω και στην παρέα του υπήρχαν και κοπέλες. Εντάξει, αυτό αν γινόταν συνέχεια μόνο θα με πείραζε. Άρα θα του είπες ότι δεν μ' αρέσει να βγαίνεις συνέχεια μόνο σου με την παρέα σου που να έχει και κοπέλες και να μην είμαι εγώ. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω που είσαι στην πόλη σου για λίγες μέρες, αλλά δεν θα μ' αρέσει αυτό να γίνεται συχνά. Και η γνώμη μου είναι να βγάλεις τις φωτογραφίες με την πρώην σου από το προφίλ σου. Από τα προφίλ σου, τέλος πάντων. Instagram, Facebook, δεν ξέρω πού. Όταν του είπα για αυτά τα δύο, άλλαξε η συμπεριφορά του τελείως. Οι φωτογραφίες έμειναν εκεί. Για τις φίλες του είπε πως δεν γίνεται να το αλλάξει αυτό όταν θα βγαίνει. Και μετά άρχισε τα «είσαι υπερβολική»,
εμείς δεν έχουμε ακόμα σχέση. Από το μαζί μαζί και για πάντα μαζί, είσαι υπερβολική, εμείς δεν έχουμε ακόμα σχέση. Συγγνώμη, αλλά επειδή υπήρξαμε κι εμείς συνεξαρτώμενες, υπήρξαμε κι εμείς βλαμμένες μέσα σε μια σχέση και έχουμε δεχθεί στο παρελθόν, μιλάω γενικά και όριστα και ειδικά και συγκεκριμένα, έχουμε δεχθεί στο παρελθόν να είμαστε σε σχέση με άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος να κάνει σαν πως και δεν είμαστε σε σχέση, δηλαδή να μην σέβεται τις ευαισθησίες μας και εμείς να το δεχόμαστε αυτό το πράγμα και να το καταπίνουμε αμάσιτο και να το βάζουμε και κάτω από το χαλί για να τάχα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι κρατάει, ξέρω εγώ, φωτογραφίες από πρώην σε ειδικούς φακέλους και καλά τις έχει για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από ότι να τις απολαμβάνει, όπως και να έχει. Θεωρώ ότι εκεί πέρα έπρεπε να το κόψεις εσύ. Όταν σου είπε είσαι υπερβολική, εμείς δεν έχουμε ακόμα σχέση, θα ήταν καλύτερα να του έλεγες ναι, είμαι υπερβολική γιατί δεν είχαμε και δεν θα έχουμε ποτέ σχέση. Δεν ήθελε πλέον να τρέξει να με δει και μου είπε, σχολνάω 11 το βράδυ, αν θες έλα στο κέντρο σπίτι μου. Δηλαδή δεν τον ένοιαζε ότι εγώ θα βγω σχεδόν 2 ώρες δρόμο και θα κινδυνεύω τέτοια ώρα. Το έληξα. Στενοχωρήθηκα για κάποιο λόγο. Ενώ ήμουν προετοιμασμένη. Θέλω να μας πεις πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας στην αρχή της γνωριμίας. Πιστεύεις ότι έχω κάποιο λάθος? Σέβομαι τη γνώμη σου πάντα. Με αγάπη θα χαρώ αν το διαβάσεις κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είχα μια συζήτηση τηλεφωνική με μια γνωστή μου, η οποία έχει στο βιογραφικό της ωραιότατες, τοξικότατες, ναρκισιστικές, εντός εισαγωγικών σχέσεις. Λέω εντός εισαγωγικών σχέσεις γιατί ήταν τόση κακοποίηση η ναρκισιστική που υπέστη σε αυτές τις σχέσεις, που δεν μπορεί κάποιος να τις ονομάσει σχέσεις. Μπορεί να τις ονομάσει situationships, αυτό το που λένε στα αγγλικά, καταστάσεις, όχι σχέσεις. Δεν υπήρξε πραγματική αγάπη δηλαδή στο παρελθόν της. Υπήρξαν συνθήκες τις οποίες για λίγο καιρό νόμιζε η ίδια πως ήταν σε σχέση και πως υπήρχε αγάπη με έναν άνθρωπο ο οποίος στην ουσία ήταν κακοποιητικός και κυρίως παραμελητικός ναρκισσός. Και μου λέει, θέλω να σου πω το εξής. Έχω γνωρίσει κάποιον που έχει βγάλει πολλές κόκκινες σημαίες. Τις έχει βγάλει και τις ανεμίζει μπροστά στα μάτια. Τα φλάμπουρα, τα κόκκινα, τις κόκκινες σημαίες. Εγώ όμως, μου λέει η φίλη μου, γουστάρω. Τον βλέπω και καταλαβαίνω ότι είναι επικίνδυνος, αλλά την ίδια ώρα αυτό το επικίνδυνο με θυμώνει πολύ. Τι λες να το ζήσω? Τι λέω, κοίταξε. Είναι δική σου ζωή και θα αποφασίσεις μόνη σου εάν θα το ζήσεις ή όχι. Όμως, είναι εξαιρετικά πιθανόν αυτό που νιώθεις να είναι ψυχοπαθολογική έλξη. Να προσπαθεί η καημένη διαίσθησή σου, το δόλιο των κατήστικτ σου, να σε προειδοποιήσει. Γι' αυτό και όταν βλέπεις τον άνθρωπο αυτό, νιώθεις ότι έχει πάνω του κάτι το επικίνδυνο, κάτι το δηλητηριώδες, αλλά ταυτόχρονα τόσο θελκτικό, τόσο ερεθιστικό για σένα. Αυτός, αγάπη μου, είναι ο ορισμός του τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Αλλά εσύ, επειδή είσαι λίγο πιο καλλιεργημένη από τότε που δεν είχες κάνει καθόλου ψυχοεκπαίδευση, αντιλαμβάνεται πλέον τον gut instinct σου, δηλαδή η διαίσθησή σου ή το υποσυνείδητο σου, ότι πρόκειται περί επικίνδυνου προσώπου, επειδή ακριβώς έχει εξαιρετικά ναρκισιστικά στοιχεία και μάλιστα έκανε και μια έρευνα αγοράς, το εισαγωγικό του λεφτό, και ρώτησε και έμαθε από κοινούς γνωστούς ότι ο τύπος αυτός είναι από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ η φιλενάδα μου όλη του τη ζωή. Και ότι έχει ένα περίεργο τρόπο να δημιουργεί συνεχώς και καλά ερωτικές σχέσεις, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι σχέσεις αυτές, είναι ερωτικές εκμεταλλεύσεις, και να είναι και πολύ διακριτικός και ούτε κάτι ούτε ζημιά. Της λέω, κοίταξε, έχεις κάθε δικαίωμα να το ζήσεις. Μπορούμε να μάθουμε από την εμπειρία άλλων ανθρώπων, γιατί σένα δεν σου έχει ξανατύχει τέτοια περίπτωση, ότι άμα ζήσεις κάτι τέτοιο, ούσα ευαίσθητος άνθρωπος και ηθικό στοιχείο, άμα ζήσεις κάτι τέτοιο, αυτό θα σε διαλύσει συναισθηματικά και ψυχικά. Δεν σου έχει ξανατύχει το συγκεκριμένο πακέτο, γιατί ο κάθε νάρκης έχει το δικό του πακέτο,
το συγκεκριμένο πακέτο δεν σου έχει ξανατύχει και αντιλαμβάνομαι και πιστεύω ότι αν προχωρήσεις, αν προσχωρήσεις που λέει και άλλο, ότι αν προχωρήσεις, αν προσχωρήσεις θα έχεις στιγμές απείρου πάθους και κάλους εντός αγωγικών. Όμως αγάπη μου της λέω, όσο γρήγορα φουσκώνει τον μπαλόνι με όλον αυτόν τον βομβαρδισμό αγάπης που σου κάνει ο τύπος αυτός ο οποίος διεκδικεί να σε απαυτώσει στην ουσία, τόσο γρήγορα θα ξεφουσκώσει το μπαλόνι όταν πλέον θα σε κατακτήσει και θα σε βαρεθεί. Και μου λέει πότε θα με βαρεθεί. Της λέω από όσα μου λες και από όσα μου στέλνεις, γιατί μου στείλε μερικά screenshots με τις συνομιλίες του, χωρίς να φαίνεται το όνομα του φυσικά. Νομίζω ότι αυτός είναι πολύ πιθανό να θέλει να σε κάνει να τον ερωτευτείς, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο upgraded, πολύ πιο αναβαθμισμένη η σεξουαλική εμπειρία που θα πάρει από σένα. Δηλαδή, άλλο να κάνεις σεξ με μια γυναίκα η οποία το έχει στο μυαλό της ότι αυτός είναι ένας γυναικάς, είναι ένας τύπος ο οποίος δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι, οπότε δεν δίνεμαι και πολύ, και άλλο να κάνεις σεξ με μια γυναίκα φουλ ερωτευμένη με έναν τύπο ο οποίος της έχει χρυσώσει το χάπι. Έτσι υποθέτω. Της λέω ότι θα επιδιώξει να σε κάνει να τον ερωτευτείς. Από όσα μου λες για σένα, υποθέτω ότι θα είναι πολύ εύκολο ως συνεξαρτώμενη περίπτωση και εσύ, περίπτωσάρα και εσύ όπως είμαστε και εμείς, να πέσεις στην παγίδα. Και άμα τον ερωτευτείς, τότε θα σε παρακτήσεις. Της λέω, οπότε αγουστάρεις μαζοχισμό, γιατί στην ουσία η συνεξάρτηση σημαίνει γουστάρω να ταλαιπωρούμε. Αν γουστάρεις μαζοχισμό, όρτσα. Άνεμο στη βράκα σου και αέρα στα πανιά σου. Ξέρω δηλαδή στην Ελλάδα αυτή την έκφραση. Μου την έλεγε μακαρίτη σε θεία μου στα βρούλα. Άνεμο στη βράκα σου και αέρα στα πανιά σου. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την ταυτική ορολογία και σημαίνει πάρε τις ευχές μου για να προχωρήσεις. Τι λάθος κάνουμε στην αρχή. Δεν ακούμε τη διαίσθησή μας. Δεν ακούμε τη λογική μας. Όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο, το μυαλό μας, το έχουμε πολλές φορές, το μυαλό μας κάνει ακτινογραφία από πάνω σ' κάτω, τσεκάρει. Όχι τα μάτια του αλλού τι χρώμα έχουν, ή τον μπόι του και το παράστημά του, ή τα μπράτσα του, ή την πλάτη του, ή τα εξωτερικά χαρίσματα κλπ. Δεν είναι αυτό που τσεκάρει το μυαλό μας. Το μυαλό μας τσεκάρει τι καπνό φουμάρει αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας. Πληκτρολόγιο με πληκτρολόγιο, οθόνη με οθόνη, αν είναι βίντεο πληκτρολόγιο, πληκτρολόγιο αν είναι μηνύματα σε site γνωριμιών, οθόνη με οθόνη αν είναι βίντεο κλήση, πρόσωπο με πρόσωπο αν είναι μια συνάντηση από κοντά. Και αν έχουμε ιστορικό συνεξαρτήσεων, οι περισσότερες από εμάς έχουμε συνεξαρτήσεων και οι περισσότεροι από εμάς, οι οποίοι δηλώνουμε, όχι με περηφάνεια, με θλίψη, ότι είμαστε και λειτουργήσαμε και λειτουργούμε και πιθανόν να ξαναλειτουργήσουμε ως συνεξαρτώμενοι. Αν υπάρξει έντονη έλξη, αυτό σημαίνει ότι πιθανόν το πρόσωπο αυτό να έχει όλα τα φόντα για να συνεξαρτηθούμε πάνω του, να είναι ναρκισσάκητο. Αν υπάρχει συμπάθεια και καλά στοιχεία, για παράδειγμα, δεν είναι καλό στοιχείο κάποιος να έχει χωρίσει από σχέση 8 χρόνων και στους 2 μήνες να θέλει να ξανασχεσωθεί. Αυτό είναι κακό στοιχείο. Αν όμως σου έλεγε, ξέρεις, έχω χωρίσει πριν 3 χρόνια. Αυτά τα 3 χρόνια έχω κάνει πολύ ψυχοψάξιμο. Έχω αναλάβει την ευθύνη του εαυτού μου. Ήθελα και θέλω να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό για να εξελιχθώ. Και τώρα νιώθω πλέον ότι είμαι έτοιμος να μπω σε σχέση. Έχω χωρίσει πριν 1 χρόνο και τα έχω κάνει αυτά. Πριν 2 χρόνια και τα έχω κάνει αυτά, τότε δεν θα ήταν ανησυχητικό σημάδι. Το να σου λέει όμως ότι έχει χωρίσει πριν 2 μήνες από σχέση 8 χρόνων και είναι έτοιμος και καλά να κάνει σχέση, είναι κοτσάνες και μπουρδες που μπορεί να μην τις πιστεύει και ο ίδιος. Ή να τις λέει για να τις πιστέψει. Επίσης, κάποιος λέει μεγάλα λόγια. Και κάνει και μεγάλες πράξεις εντυπωσιακές. Μαζί, συνέχεια μαζί και ξέρω. Όπου ακούς πολλά κεράσια να κρατάς μικρό καλάθι. Στην εξαγγελία μεγάλων πράξεων, μεγάλων συναισθημάτων, έρωτος, θαυμασμού, κολλήματος, καψουρέματος κτλ.
Περιμένουμε ο χρόνος να δείξει τι είναι ακριβώς αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή μπορούμε να συνεχίσουμε τις συναντήσεις, αλλά να μην προσχωρήσουμε. Να μην προσχωρήσουμε σε συνένωση, να μην προσχωρήσουμε σε σχέση ερωτική και σε σεξουαλική συνύπαρξη, για να δούμε πόση διάρκεια και πόσο βάθος έχουν αυτά τα συναισθήματα. Γιατί τα συναισθήματα τα επιφανειακά, το γουστάρω τώρα, επιθυμώ τώρα, κάνω τώρα, θέλω να κάνω τώρα και αν θελήσει και άλλη και ο άλλος κάνουμε τώρα, δεν θα κρατήσουν για πάνω από 2-3 εβδομάδες. Θα είναι έτσι ένα πέρασμα. Εντάξει, είπαμε ότι από καθαρά ορμονολογικής σκοπιάς, ο σαρκικός έρωτας, η σαρκική σύνδεση διαρκεί 3 μήνες. Αλλά σου λέω ότι αν δεν δημιουργείς αυτή τη σαρκική σύνδεση με το να μην προχωρήσεις στη σεξουαλική επαφή και τη σεξουαλική ολοκλήρωση, τότε αργά ή γρήγορα, πριν από τους 3 μήνες, θα διαφανεί το κοπέλι ή η κοπέλα, αν όντως είχε βάθος συναισθημάτων, ή θα πάει ένα ταξίδι. Θα τύχει κάτι που δεν θα βρεθείτε για μερικές μέρες. Και θα φανεί στην πορεία πόσο σοβαρά, με πόση σοβαρότητα προσεγγίζει τη ζωή, τον έρωτα και τον άλλον άνθρωπο, ή πόσο είναι ό,τι να είναι. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, όσα έρθουν και όσα πάνε, αλλαντάλλα. Αλλαντάλλο. Δίνουμε χρόνο. Αν θέλουμε όντως να κάνουμε σχέση και αν γνωρίσουμε κάποιον ο οποίος μας φέρεται πάρα πολύ καλά, μπορούμε να κρατήσουμε τη γνωριμία με πιο αργούς ρυθμούς για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε καλύτερα και τα δικά μας συναισθήματα και τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου, αν όντως έχουν βάθος και διάρκεια και αν δεν είναι ένας ενθουσιασμός της στιγμής. Τώρα από την άλλη, αν θέλουμε απλώς να ξεχαρμανιάσουμε, αν θέλουμε απλώς να εκτονωθούμε σεξουαλικά, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Χωρίς όμως προσδοκίες. Φαίνεται όμως πως εσύ, φιλενάδα, χαλάστηκες επειδή έχτισες προσδοκίες. Επειδή προχώρησες στο να το κάνεις μαζί του και να κάνεις σχέση μαζί του, επειδή σου φερόταν πολύ καλά και αυτό δεν είναι κάτι που το βρίσκουμε εύκολα στις μέρες μας. Άρα τον θεώρησες λανθασμένα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, relationship material, ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε για ερωτική σχέση. Αυτός ο άνθρωπος έκανε για σεξουαλικές συνευρέσεις και λόγια του αέρα, όπως απεδείχθηκε εκ των υστέρων. Νομίζω ότι είσαι λυπημένη επειδή επένδυσες συναισθηματικά και απογοητευτήκες και ίσως είσαι και στενοχωρημένη με τον εαυτό σου που, παρόλο που έχεις μάθει τόσα πράγματα, ακόμη δεν έχεις καταφέρει να τα εφαρμόζεις στην πράξη. Μην απογοητεύεσαι. Ας μην απογοητευόμαστε. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προχωρούμε μετά από μια τέτοια εμπειρία στο να δουλέψουμε εσωτερικά με τον εαυτό μας, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε το ποιο τραύμα μας έχει προκαλέσει και να χωνέψουμε το τι έχει συμβεί και να πάρουμε τα μαθήματα από τα μαθήματα, αν το κάνουμε παράλληλα με την ψυχοθεραπεία ακόμη καλύτερα και είναι καλή ιδέα να φέρνουμε τέτοια περιστατικά στη ψυχοθεραπεία μας ή να συζητούμε με τον την ψυχολόγο μας τέτοια πράγματα γιατί μπορεί να μας βοηθήσουν στο εδώ και τώρα της ψυχοθεραπείας να δούμε τι ακριβώς αναδεικνύουν αυτά τα περιστατικά, ενώ για τα δικά μας κίνητρα περισσότερο και για το γιατί μπήκαμε σε αυτή την κατάσταση και το αν αντιδράσαμε εγκαίρως ή όχι. Σίγουρα μια ματέωση frustration, είναι στα αγγλικά λέξη. Δηλαδή το να απογοητευτείς που δεν έλαβες αυτό το οποίο σου υποσχέθηκαν να λάβεις, δεν είναι ευχάριστη εμπειρία, είναι στενάχωρη εμπειρία και φέρνει στενοχώρια, όμως καλύτερα να έχεις αυτή τη μικρή στενοχώρια τώρα, παρά να τραβάζει για μια ολόκληρη ζωή, γιατί ξέρω δυστυχώς πολλές γυναίκες, οι οποίες είχαν τέτοια περιστατικά στην αρχή μιας γνωριμίας, όπως αυτό μου πήγε στην πόλη του, και άρχισε να βγαίνει με παρέες που ήταν και κοπέλες και εξακολουθούσε να έχει τις φωτογραφίες της πρώην, όχι απλώς στο tablet, αλλά και στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Και όταν του ζήτησες ευγενικά να μην συνεχίζει να έχει εκεί τις φωτογραφίες και να μην βγαίνει συνέχεια με γυναίκες, σου είπε «Α, δεν έχουμε και σχέση». Έχει και άλλες γυναίκες που τους έχουν συμβεί αυτά και όμως εξακολούθησα
και μπήκαν σε σχέση και όταν τους έλεγε έλα εσύ η ώρα 11 το βράδυ, πήγαιναν αυτές η ώρα 11 το βράδυ και μπορεί να έζησαν και μια ταλαιπωρία 8 χρόνων μετά από αυτό. Εσύ να χαίρεσαι που πολύ νωρίς το έκοψες. Την επόμενη φορά ακόμη πιο νωρίς. Δεν το αφήνουμε καν να συμβεί. Σας είπα ότι εγώ έχω κάνει προφίλ σε κάποια ιστοσελίδες γνωριμιών. Έχω βγει διάφορα ραντεβού το καλοκαίρι. Μάλλον ο Λάκη και εγώ έχουμε βγει διάφορα ραντεβού, στα οποία μπορεί να πήγαμε και δεύτερο. Και μετά αποφασίσαμε ότι δεν θέλαμε, ο Λάκη και εγώ, αποφασίσαμε ότι δεν θέλαμε να δοκιμάσουμε για να μάθουμε αυτό που ήδη έχουμε μάθει από το παρελθόν μας. Ότι τα μαθήματα τα οποία δεν χρειαζόμασταν να πάρουμε. Και αυτό πάλι καλό. Θετικό είναι. Δηλαδή το να μπορέσεις να πας, να συνομιλήσεις, να πας στο ραντεβού, να πας στο επόμενο ραντεβού ή από το πρώτο ή από το δεύτερο ή από το τρίτο να πεις από όσα έχω δει και από όσα έχω νιώσει δεν ταιριάζουν. Που εσύ μέσα σου θες να πεις δεν θέλω να επαναλάβω το ίδιο παραμυθάκι που έζησα ξέρω εγώ πριν 10 χρόνια και να ταλαιπωρηθώ όπως ταλαιπωρηθήκα τότε γιατί είναι εκεί μπροστά μου όλα τα σημάδια. Η κολοσυρμαθιά του κούφου, όπως έλεγα στο βιβλίο μου «Η ανατομία μιας γυναίκας» και «Α, σας έχω ένα νέο». Μου είπε ο εκδότης του βιβλίου «Η ανατομία μιας γυναίκας» ότι έχουν βρεθεί, λέει, στο αρχείο του, στην αποθήκη του 600 αντίγραφα της έκδοσης του βιβλίου. Οπότε θα τα πάρω σύντομα και θα τα βάλω στην ιστοσελίδα, θέλετε να τα προμηθευτείτε όσοι ζητάτε έντυπες εκδόσεις και θα ρωτήσω ξανά και για το βιβλίο και άντρες έχουν ψυχή αν υπάρχουν κάποια άλλα αντίτυπα. Οπότε όσοι το θέλετε hardcore, πώς το λένε, hardcover, όσοι το θέλετε σε έντυπη μορφή θα μπορείτε να το έχετε. Σας φιλώ. Γεια. Yeah.